Καλημέρα σε όλους. Το τελευταίο διάστημα δέχομαι αρκετές ερωτήσεις σχετικά με αυτό εδώ το ποδήλατο. Τι εξαρτήματα χρησιμοποιώ, για ποιο λόγο τα χρησιμοποιώ, καθώς και για ποιο λόγο δεν έχω αλλάξει ακόμα ποδήλατο μετά από τόσο καιρό. Και γενικά πώς βλέπω το κομμάτι του trial για το μέλλον. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο περισσότερο μπορώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και κάπου πρέπει να το ακουμπήσω. Και νομίζω πως βρήκα. Πιο advanced bike rest που υπάρχει στην ιστορία. Όχι απλά, δείτε αυτό. Inspired Sky version 1. Το πιο επικό ποδήλατο που έχει περάσει ποτέ από τα χέρια μου. Το αγόρασα το 2011 ως frame kit, δηλαδή σκελετό και πιρούνι, και το πλαισίωσα με όλα τα περιφερειακά που μου είχαν μείνει από το προηγούμενο, το Inspired for Play. Και από τότε έχει περάσει πάρα πολλά. Αρχικά δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα από τις πόσες φορές το έχω βάψει. Επίσης, με το συγκεκριμένο ποδήλατο έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας. Πάτρα, Αθήνα, Πύργος, Ναύπακτος, Αργοστόλη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Ηράκλειο Κρήτης και εν μέρη της Ευρώπης, Λάρνακα και Λευκοσία στην Κύπρο, Βερολίνο που πήγαμε το 18 και Στοκχόλμη που πήγαμε πέρσι. Η τελευταία φορά που το έβαψα ήταν περίπου στο πορτοκαλί που ήταν όταν το είχα αγοράσει. Αλλά παρένθεση, αυτό το πορτοκαλί είναι χαμελέον πορτοκαλί, γιατί κάτω από διαφορετικό φωτισμό βγάζει διαφορετική απόχρωση. Από χρυσό όχρα μέχρι και κόκκινο. Αλλά κατά βάση είναι πορτοκαλί. Και το συγκεκριμένο bike build μπορείτε φυσικά να το βρείτε εδώ, όπου και από εκείνη την ημέρα, από τα εξαρτήματα που έβαλα τότε, δεν έχω αλλάξει σχεδόν τίποτα, ακόμα τουλάχιστον. Και σε αυτό το σημείο θα υπάρχουν πολλοί που θα πούν, τη δουλειά τους την κάνουν, okay, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Όπως το βλέπω εγώ μετά από τα 13 περίπου χρόνια εμπειρίας μου στο συγκεκριμένο είδος, δεν αρκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Ρισκάρεις τη σωματική σου κεραιότητα σχεδόν σε κάθε πεταλιά. Που σημαίνει ότι πρέπει να την εμπιστεύεσαι όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις καινούργια πράγματα επάνω, το μυαλό σου είναι πιο άνετο και δεν υπάρχει δισταγμός στις κινήσεις σου. Και κατά συνέπεια αυτό σε βοηθάει στο να γίνεσαι καλύτερος. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιώ, αλλά λάβετε υπόψη πως τίποτα από αυτά δεν είναι χορηγία, ούτε είναι τα καλύτερα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι απλά προσωπικές επιλογές που θεωρώ εγώ καλά και τα χρησιμοποιώ. Το τιμόνι που έχω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω trial το 2009 είναι το TrialTech Race Riser και το αλλάζω προληπτικά κάθε 2 περίπου χρόνια. Η προσωπική μου αγαπημένη επιλογή όσον αφορά τις χειρολαβές είναι τα foam grips της TrialTech πάλι, μετά από δοκιμή όλων των steel grips. Το μόνο θέμα που ας πούμε ότι έχουν είναι ότι ισχύζονται αρκετά εύκολα, αλλά αυτό διορθώνεται βάζοντας απλά τέλη στις άκρες του τιμονιού για να τα προστατεύουν, τα οποία δεν έβαλα ποτέ για κάποιο λόγο εγώ. Στη συνέχεια μετά του τιμονιού, τα καλύτερα φρένα όλων των εποχών για μένα, για trial και όχι μόνο, είναι της Hope προφανώς, αν και η νέα σειρά της Magura ακούγεται πως θα συναγωνίζεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι τα Tech Evo X2, όπου δεν βγαίνουν πλέον, αλλά στην περιγραφή έχω αυτά με τα οποία θέλω να τα αντικαταστήσω κάποια στιγμή. Οι δίσκοι για τα φρένα είναι προφανώς και αυτοί από τη Hope και η διάμετρος τους είναι και του μπροστινού και του πίσω 180 χιλιοστά. Συνεχίζοντας, ο λαιμός που χρησιμοποιώ είναι της TrialTech, 120 χιλιοστά μήκος και αν δεν κάνω λάθος 35 μοίρες η κλίση του. Ο λόγος που επιλέγω τόσο μήκος είναι γιατί αρχικά στους πιο κοντούς λαιμούς χτυπούσα τα γόνατά μου στο τιμόνι, αλλά επίσης συνδυάζει και TGS style και για όσους το ξέρουν, TGS ονομάζονται αλλιώς τα 26 trial. Τα ποτήρια είναι και αυτά από τη Hope, έτσι για να μην χαλάει ισορροπία, και είναι και αυτά από τις πιο οικονομικές επιλογές στην κατηγορία τους. Η σέλα του ποδηλάτου που θα μπορούσα να πω πως είναι διακοσμητική, γιατί δεν κάθομαι ιδιαίτερα συχνά, αλλά βολεύεις κάτι φορές, είναι από την Inspired, είναι σέλα και μπαστινόσελο σε ένα και είναι πραγματικά πανάλαφρη. Και αυτό το πακέτο ασφαλίζει πάνω στο σκελετό με το χωρίς quick release post clamp από τη Hope πάλι. Λίγο παρακάτω, το εξάρτημα που είναι η πηγή της κίνησης και αν είναι κακής ποιότητας θα φανεί πολύ σύντομα, είναι η μεσαία τριβή όπως την ονομάζουμε και είναι και αυτή από την TrialTech. Η πεταλιέρα που έχω αυτή τη στιγμή είναι και αυτή της TrialTech και είναι το πιο ελαφρύ μοντέλο που βγάζει η συγκεκριμένη εταιρεία. 175 χιλιοστά το μήκος της που εξυπηρετεί εμένα προσωπικά λόγω ύψους, σε συνδυασμό με τα πετάλ από την Nukeproof
που είναι από τα πιο οικονομικά και ποιοτικά της κατηγορίας των flat pedals, όπου τα συνιστώ ανεπιφύλακτα, για το συγκεκριμένο είδος τουλάχιστον. Το Buzzguard είναι επίσης από την Trialtech, αλλά το συγκεκριμένο δεν υπάρχει πλέον και στην περιγραφή έχω αυτό με το οποίο θέλω να το αντικαταστήσω, γιατί όπως βλέπετε έχει ήδη κοπεί και στραβώσει μετά από επανειλημμένα κοπανήματα και είμαστε οριακά. Για τη μετάδοση της κίνησης έχω γρανάζει 14 βατιών πίσω και 18 μπροστά, όπου η αναλογία είναι σχεδόν 1:1 και αυτό για να εξυπηρετεί την εκρηκτικότητα που απαιτούν τα στατικά κόλπα στο trial. Σίγουρα δεν είναι για να κάνεις πορείες. Και αυτό που στην κυριολεξία κινεί τα νήματα, ολοκληρώνοντας το κομμάτι της μετάδοσης, είναι η αλυσίδα Z610 της KMC, η πιο ανθεκτική και ελαφριά αλυσίδα για single-speed. Ωστόσο, ο κατασκευαστής συνιστά προληπτική αλλαγή κάθε 3 μήνες. Και η εικόνα αυτή της αλυσίδας προφανώς δεν είναι normal. Κανονικά, σαν πλαίσιο, είχε τεντωτήρα. Και αυτές οι δύο, αν φαίνεται, είναι οι βάσεις του. Αλλά είχα ένα τύχημα και βγήκε ο τεντωτήρας μαζί με τις βόλτες των βιδών που τον στερέωναν, όπου άφησαν αυτές τις δύο τρύπες. Φυσικά θα μπορούσα να κάνω λίγο μεγαλύτερες τρύπες, έτσι ώστε να δημιουργήσω καινούργιες βόλτες και να βιδώσω από την αρχή καινούργιες βίδες μαζί με τεντωτήρα. Το δοκίμασα αυτό, αλλά μου κλώτσαγε συνέχεια ο τεντωτήρας και δεν ήταν βολικό καθόλου. Οπότε τη λύση για ακόμα μια φορά την έδωσαν τα tie-up. Η λύση των tie-up όμως εννοείται πως είναι προσωρινή, που δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού, αλλά τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή θέλω να υλοποιήσω μια ιδέα σχετικά με τεντωτήρα που πήρα από έναν συναθλητή. Αλλά αυτό θα γίνει λίγο αργότερα, γιατί χρειάζομαι κάποια συγκεκριμένα υλικά τα οποία δεν διαθέτω αυτή τη στιγμή. Και κλείνοντας, περνάμε στους τροχούς. Τα λάστιχα είναι από την Continental, τα signature λάστιχα Air King του Danny McCaskill. Τα στεφάνια είναι τα κλασικά τρύπια της Inspired. Και φυσικά τα κέντρα που χρησιμοποιώ από πάντα είναι της Hope, τα Pro 2, όπου σύντομα θα αντικατασταθούν από τα Pro 4 σε συνδυασμό με τα στεφάνια της Punk. Και κάπως έτσι καλύψαμε το κομμάτι των περιφερειακών. Και όπως είπα στην αρχή, αυτό είναι από τα καλύτερα ποδήλατα που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Και αυτό το λέω διότι οι συναθλητές μου στο trial αλλάζουν τουλάχιστον πλαίσιο κάθε 2 με 3 χρόνια max. Και αυτό εδώ το έχω 9 ολόκληρα χρόνια. Τα χρήματά του τα έχει βγάλει και με το παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε τις φθορές χρόνου των περιφερειακών παύλα αναλώσιμών του, όπως τα κάκια, λάστιχα κλπ., η πιο σημαντική ζημιά που μου είχε βγάλει ήταν το πυρούνι του σκελετού, όπου παρέδωσε πνεύμα μετά από 5 χρόνια και βίντεο γι' αυτό υπάρχει επίσης εδώ. Αλλά εκτός από αυτό, εδώ και λίγο καιρό έχω προσέξει αυτό εδώ. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ρογμή ή αν απλά έχει σκάσει το χρώμα, αλλά όπως και να έχει θα το κολλήσω για πάνω ενδεχόμενο. Ο βασικότερος λόγος που απλά δεν αγοράζω καινούριο πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι καθαρά οικονομικός, γιατί η πιο οικονομική λύση για το επίπεδό μου κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ και μιλάμε πάντα για frame, δηλαδή σκελετό και πυρούνι. Και εννοείται πως αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι... δεν υπάρχουν δόσεις εδώ. Αυτό το διάστημα απλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα και αν ομιγαίνει το πάθει κάτι αυτό το ποδήλατο, θα συνεχίσει το trial με το 26R το echo που έχω στην Πάντρα. Και ναι, αυτά είναι ο link για το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να κάλυψα αρκετές από τις απορίες σας. Ωστόσο, αν έχετε οποιαδήποτε άλλη, αφήστε την από κάτω και θα την απαντήσω μαζί με κάποια ακόμα ερωτήματα που έχω συλλέξει στο επόμενο CNA. Και φυσικά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.